αξιότιμοι Υπουργοί, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Πυρακάκη, αξιότιμη Γενική Γραμματέα, κύριε Κουτουλάκη, αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητέ Κάμερον Μπρουκς, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στο κέντρο του Αιγαίου, εδώ που το ελληνικό φως ανατέλει και δει, χαρίζοντας αφιδώς διάβγεια και καθαρότητα στο πνεύμα, στη ψυχή και στο περιβάλλον. Καλώς ήρθατε στην Άξο, στην Άξο της μακραίων ιστορίας και του πολιτισμού, που οι απαρχές του αναζητούνται και ανοιχνεύονται κάπου στα σύνορα μυθολογίας και ιστορίας. Στο νησί που σύμφωνα με τη μυθολογία μεγάλωσε ο Δίας, που λατρεύτηκε ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας, η Δήμητρα. Στον τόπο που πρόσφατα ανακαλύφθηκε η παλαιότερη αρχαιολογική θέση της Κυκλάδης και υποδηλώνει την πρώτη παρουσία ανθρώπων Νεάντερταλ στα νησιά. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά της διαθέτουν το ασύγκριτο φυσικό περιβάλλον που ευνοεί την εγρήγορση του ανθρώπινου κεφάλου και καθιστά παραγωγικότερη κάθε πνευματική εργασία. Η Νάξο φημιζόταν από αιώνες για το ανθρώπινο πνευματικό δυναμικό της, τα μοναδικά προϊόντα της, τις ασύγκριτες φυσικές ομορφιές της, τα οποία προκαλούν τον θαυμασμό. Η γη της Νάξου εξασφάλισε διαχρονικά στους κατοίκους της οικονομική αυτάρκεια, βασική προϋπόθεση ανάπτυξης του πολιτισμού. Από την ιστορία της Νάξου γνωρίζουμε ότι η πολιτιστική της ανάπτυξη έχει ξεκινήσει το 3200 π.Χ. με τον πρωτοκυλαδικό πολιτισμό, όπως αποδεικνύουν ευρήματα που έφεραν στο φως διαπρεπή Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι. Ευρήματα που καταδεικνύουν συλλογική ανθρώπινη δραστηριότητα και μαρτυρούν την πρώτη πολιτιστική ακμή της Νάξου. Στους επόμενους αιώνες ακολουθεί ο κυλαδικός πολιτισμός. Ιδρύονται παράλληλοι οικισμοί, αναπτύσσεται θελάσσια επικοινωνία, οι κάτοικοι ψήνουν πύληνα σκεύη, κατασκευάζουν αντικείμενα από μάρμαρο και στο τέλος αυτής της περίοδου επιδίδονται στην σφραγιδοληθική. Αναπτύσσεται η καλλιέργεια του αμπελών και του μελοδέντρου, εκτρέφονται εγωπρόβατα και παράγονται λάδι, κρασί και τυρί. Η ποσότητα των προϊόντων υπερκαλεί τις ανάγκες των κατοίκων και υπάρχει περίσσια η εξαγωγή. Η πρώιμη ναυσιπλοεία της οδηγεί στην εμπορική και πολιτιστική διασύνδεσή της με τις αναπτυγμένες πόλεις της Κρήτης και της Μικράς Ασίας. Κατά τη μεσοκυκλαδική πολιτισμική περίοδο, η εξόρυξη της Μύριδας γίνεται συστηματικότερη. Παράγονται ευμεγέθη μαρμάρινα ειδόλια και προωθείται το εμπόριό τους. Ο Πίνταρος επαινεί την Άξια Λίθο ως Χαλκοδαμάντα Ακόνα λόγω της ασύγκριτης σκληρότητάς της. Η γεωγραφική θέση της Νάξου, το ανάγλυφο, ο φυσικός πλούτος και η επάρκεια σε υδάτινους πόρους την καθιστούν στα προδρόμια πολιτισμών του τότε γνωστού κόσμου. Το 735 π.Χ. Νάξη μαζί με Χαλκιδής ιδρύουν την πρώτη ελληνική απικία Σικελία και την ονομάζουν Νάξου, το σημερινό Τζιαρντίνι Νάξους. Στην προκλασική περίοδο, 700-500 π.Χ., η οικονομική ευρωστρία της Νάξου την οδηγεί σε ένα πολιτιστικό οργασμό κατασκευής ναών, όπως αυτή που τα ερείπια τους υπάρχουν μέχρι σήμερα, του Διονύσου, της Δήμητρας, του Απόλλωνος, και παράλληλα συμμετέχουν με σπουδαία αφιερώματα σε πανελλήνια φήμης ιερά, όπως οι Λεόντες της Δήλου και η Σφίγγα στους Δελφούς. Αργότερα, στα Βυζαντινά χρόνια, στην Άξο άνθησε η Ναδομία, η τοιχογραφία με εικονικό διάκοσμο, δηλαδή που δεν απεικονίζει Αγίους, αλλά γεωμετρικά σχήματα και φυτά, και μετέπειτα η Βυζαντινή εικονουργία. Αλλά και στη Βυζαντινή και στη μεταβυζαντινή περίοδο, κατά την Ενετοκρατία, η Νάξος για αιώνες υπήρξε το οικονομικό και πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου και λειτουργήσε ως κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Η Νάξος όμως αποτέλεσε και γενέτειρα πλειάδα σπουδαίων ανθρώπων, από την αρχαιότερα ως σήμερα, προσωπικότητων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική, την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες. Εδώ γεννήθηκε ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, ο Πρωθυπουργός Πέτρος Προπαπαδάκης, ο Μανώλης ο Γλέζος, ο Ιάκωβος Καπανέλης, εδώ γεννήθηκαν οι υπουργοί των νεωτέρων χρόνων και σπουδαίοι ακαδημαϊκοί. Η σπουδαιότητα της Νάξου υπήρξε αδιάλειπτη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορικής της πορείας. Και φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν, συνειδητοποιημένοι για την αρχαία καταγωγή μας και διατηρώντας
ως παράδοση ζωής τα ήθη και τα έθιμα πολλών διαφορετικών πολιτισμών που επηρέασαν το νησί κατά την μακραίων ιστορία του, υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε την αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο Amazon Web Services και τους συνεργάτες της, προκειμένου να καταστήσουμε την άξιο φάρο διάχυσης των παγκόσμιων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να γίνουμε πάλι το επίκεντρο των εξελίξεων. Καλούμαστε να πρωτοσαστήσουμε σε συνεργασία με την Amazon Ψηφιακές Υπηρεσίες και τα Υπουργεία στη νέα ψηφιακή εποχή. Η Naxos είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και κυρίως να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία και να στηρίξει την ψηφιακή καινοτομία. Να καταστήσουμε τα νησιά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κλάδων κοιτίδα και πρότυπο ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Δήμος μας έχει κάνει βήματα προς το ψηφιακό μετασχηματισμό με την ενεργοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στη χώρα της Νάξου, μέσω του οποίου παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια. Με την τοποθέτηση ασύρματου δικτύου παρέχεται δωρεάν ίντερνετ σε κοινόχρηστους χώρους. Το Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών εξασφαλίζει αναλυτικές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και καταγραφή αυτών. Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο γεωπληροφοριακό σύστημα GIS με αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας. Το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοιχτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων. Τέλος, σημαντική είναι και η λειτουργία δημοτικής πύλης τόσο για την τουριστική προβολή και για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Όλοι όσοι υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση οφείλουμε να τα αποκριθούμε, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές προκειμένου να συμβάλλουμε στην ψηφιακή επανάσταση και στον εξυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Τοποθετώντας τον πολίτη χρήστη στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων ψηφιακών υπηρεσιών, αυξάνεται η διαφάνεια, η συμμετοχικότητα, η προσβασιμότητα αλλά και η ιδιωτικότητα με το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Είμαστε πλέον εδώ για να υλοποιήσουμε λύσεις έξυπνης διαχείρισης, να δοκιμάσουμε εφαρμογές διαμερισμού βιολογικού υλικού μέσω drone στα νησιά και στους απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς, εφαρμογές τηλεατρικής και υψηλής διασυνδεσιμότητας. Τώρα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να εφαρμόσουμε πολιτικές που ενισχύουν την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Στηρίζουμε την πράσινη μετάβαση και την εκπλήρωση του στόχου για κλιματική ουδετερότητα. Στηρίζουν τους πολίτες στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την κατάρτιση των εργαζομένων και συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και αξιών. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς και τους συνεργάτες τους για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που δίνουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού. Την Amazon Web Services για την πρωτοβουλία υλοποίησης του Project Smart Island στα νησιά του Δήμου μας και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Κάμερον Μπρουκς και την εκλεκτή ομάδα του, την Μαρίνα, τον Άρη, τον Στέφανο, τον Νικηφόρο, τους χορηγούς με τους οποίους θα συνεργαστούμε το επόμενο διάστημα για να μετατρέψουμε την Άξο σε ένα ψηφιακό εργαστήρι καινοτομίας. Η πρόοδος στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι σημαντική, όμως ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, μέχρι να φανούν πλήρως οι αλλαγές που θα επιφέρει στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα είμαστε εδώ για να κάνουμε τον απολογισμό και να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τα ωφέλη του Project Smart Island. Σας καλώ όλους να συμμετέχουμε σε ένα 12μηνο ταξίδι ψηφιακής εμπειρίας και καινοτομίας, τα αποτελέσματα του οποίου θα διαχυθούν σε όλα τα νησιά του κόσμου. Καλώς ήρθατε. Τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων. Ευχαριστώ. Ένα πιλωτικό έργο που μετατρέπει την Άξο σε έξυπνο νησί, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του AWS Cloud. Το Smart Island αναπτύσσεται σε 4 πυλώνες. Τηλεϊατρική. Ποιότητα ζωής. Βιωσιμότητα. Ψηφιακές δεξιότητες. Και φέρνει πολύπλευρα ωφέλη στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους. Το έξυπνο μέλλον ξεκινάει από την Άξο σήμερα. Ας το αγκαλιάσουμε.
Το Smart Island είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελληνικών startups. Το βήμα τον Περιφερειάρχη μας, κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Δεσμότατε, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πιερακάκη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Βρούτση, κύριε Φόρτωμα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, φίλε Δημήτρη, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχη, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, φίλες και φίλοι, Mr. Economic Councilor of the US Embassy, φίλες και φίλοι συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, είναι εξαιρετική τιμή να είμαι μαζί σας σήμερα σε μία ακόμα μεγάλη μέρα για τα νησιά μας αλλά και για τη χώρα μας. 3 χρόνια πριν, εάν έλεγε κάποιος ότι σε αυτή τη χώρα θα έμοιαζε να είναι βυθισμένη μέσα στην απογοήτευση, θα ερχόταν μία πανδημία, θα την βύθιζε ακόμα περισσότερο δημοσιονομικά και αυτή η χώρα θα έβρισκε το κουράγιο πάνω απ' όλα το σχέδιο, τους ανθρώπους, την ψυχή να σηκωθεί ψηλά και να πετύχει το καλύτερο και μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό εξαιρετικά. Είμαι ακόμα πιο περήφανος για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Και επιτέλους δεν υπάρχουν συγκυρίες, δεν υπάρχουν συνθήκες ευνοϊκές, δεν υπάρχει τύχη, ο καράβι δεν πηγαίνει μόνο. Ήταν η αστυπάλια με το πρόγραμμα e-mobility, ένα εξαιρετικά πετυχημένο σχέδιο, υλοποιήθηκε, είναι εκεί. Είναι η Τήλος με το καλύτερο ποσοστό ανακύκλωση στον κόσμο και ένα εντελώς πρωτοποριακό πρόγραμμα του Just Go Zero. Είναι η Χάλκη, με νησιά του Νοτιού Αιγαίου όλα αυτά. Είναι η Χάλκη, το πρώτο των Greco ή Greco Islands, μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Είναι η Σύρος με το κέντρο καινοτομίας και σήμερα είναι η Νάξος, Smart Island. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων, είναι μια αλυσίδα που μας ενώνει με το αύριο, είναι μια πηγή ελπίδας, είναι μια πηγή αισιοδοξίας, αλλά είναι η δική μας δήλωση ότι ο τόπος έχει διοίκηση, ο τόπος έχει μέλλον, ο τόπος έχει σχέδιο και πηγαίνει μόνο μπροστά. Αφήνει πίσω του την κρίνια, τη μιζέρια, την κακομοιριά. Αφήνει πίσω του όλα όσα τον τραυμάτισε. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι ένα απλό μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας, κύριε Βουλευτή. Αγαπητοί συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, κύριοι βουλευτές. Είμαι ένα απλό μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας, αλλά μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, η οποία φέρνει αποτελέσματα τα οποία είναι μετρήσιμα, είναι αντικειμενικά. Δεν είναι θολά, δεν είναι υποκειμενικά. Είναι μετρήσιμα και αντικειμενικά. Είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν αυτή τη χώρα στο αύριο που της αξίζει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω στην οθόνη, στο κλείσιμο αυτής της σύντομης παρουσίασης, να συνυπάρχουν τα σήματα του δημόσιου τομέα με όλα τα σήματα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν είναι κανένας άνθρωπος, δεν είναι τίποτα τρομερό. Είναι ένα πολύ μικρό άλμα νοητικό. Να αφήσουμε δοξασίες, να αφήσουμε συμπλέγματα και να συνεργαστεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα αποτελεσματικά. Ladies and gentlemen, for all of you that you have traveled to be here with us, we're very honored to live this day with you. And I would like to welcome you to a sea of innovation, the Aegean Sea. So I'm sure you've heard a lot about the Aegean Sea, probably because of tourism, this wonderful island, maybe also because of the challenges and the threats of the late period, but I want to speak to you about these islands that you have not imagined about. Astypalia with immobility, Tilos with Just Go Zero, Halki with Greco Islands, the first neutral carbon footprint in Europe, for the biggest and most successful recycling program
It's 86% after a year and a half in Tilos, e-mobility in Astypalia, the innovation center in Syros. The roads call Lapa for cabs in Greek, or come back to Greek, which is the beacon of sustainability for the tourism destination, and it's about the tourism of the future. So the innovation center in Syros every day in Axios, Smart Island in Axios. So welcome to the sea of innovation. So challenges and threats often go along. But also in the history of the world, challenges and threats go along with opportunities. And this is what the current government of Greece is talking about. This is what we are working on the opportunities. Mr. Cameron Brooks, thank you for the trust. Congratulations for the choice. You're in the best place in the world that you could, you know, implement your wonderful technologies. And you work with the best team that's sitting next to you. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Να είστε καλά. Στο βήμα, τον ακόλουθο της Αμερικανικής Πρεσβείας, τον κύριο Έρικ Χόλμπεργκ. Secretary General, Mr. Russo's, but especially Cameron and all AWS team, thank you for the opportunity to be here today to talk a little bit about this innovative and wonderful project. Ambassador Sunis sends his regards. He's not able to be here today because we've got a congressional delegation of about 7 U.S. congressmen in Athens, so he's in Athens with them. It's an honor to be here instead for the launch of an exciting project by a U.S. firm that needs little introduction, Amazon. I think we got a quick taste of the AWS Smart Island Naxos project in the video. This will be a groundbreaking project and will demonstrate the power of US technologies to improve the health and welfare of the public, especially when working with local communities such as here in Naxos. AWS was one of the first major U.S. technological companies to invest in Greece, working closely with the Greek government to deploy its local zone cloud infrastructure in Greece, and establishing an office in Athens, which has expanded exponentially and contributed to the country's brain gain by bringing healthy, skilled, highly educated Greeks back from abroad. Investments like this are helping Greece put Greece on the map as a regional business, technological, and innovation center. I'm very proud that the U.S. Embassy has played a role in supporting AWS's investment in Greece and its collaboration with the Greek government of Greece and many other stakeholders. Last year, our embassy worked with AWS to offer digital skills training to locals in Thessaloniki during the Thessaloniki International Fair. We also facilitated a pilot program, Get It, in Greek schools, running a digital hackathon for local students. Now that AWS is bringing its cloud technologies and its digital trainings to Naxos, it is bringing smart solutions to the unique challenges that citizens face in their everyday lives, whether it's transportation, healthcare, citizen services, tourism, natural resource management, local infrastructure, and much more. From smart marinas to clean water management, from telehealth to digital skills for Noxians, this project will transform both the public sector and local businesses, turning Naxos into a lab for technological, environmental, and economic innovation. The AWS Smart Island project also fits well with Greece's ambitious digital transformation agenda and green agenda, including the Greco Islands Initiative. Areas that are also priorities or policy priorities of the Biden-Harris administration. It's a little windy up here. In closing, I would like to congratulate all partners, especially the AWS team, for this exemplary project that will turn Naxos into satellite islands and an example of technological innovation and education in Greece and around the world. Thank you. Thank you, Mr. Eric. Καλώς στο βήμα, τον πρόεδρο του Κομμουνιστικού Κυκλάδου, τον κύριο Γιάννη Ρούσο. Thank you.
καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε για την οικονομία του χρόνου, αφού έγιναν οι προσφωνήσεις, να τους προσπεράσω. Καθώς η χώρα αλλάζει και εξελίσσεται ψηφιακά, ομολογουμένως επιτυχημένα, εμείς σαν Πελτίο και Κλάδο χαιρόμαστε για αυτή την πρωτοβουλία της Amazon Web Services μαζί με την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και αν αναλυστούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που φάνονται και εξελίσσονται σε λίγο αφορούν και τον τομέα άνθρωπο, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και των νησιωτών, αυτό καθιστά τη χαρά μας μεγαλύτερη. Εμείς σαν επιμελητήριο είμαστε από το 2005 έτοιμοι και προσαρμοσμένοι σε αυτή την πραγματικότητα. Όταν στα νησιά Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη δημιουργήσαμε γραφεία παύλα συνεδριακούς χώρους προκειμένου να έρθουν οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου κοντά στον πολίτη και στα μέλη μας. Όμως από το 2008 κάναμε πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογίες που υπήρχαν και εξελίσσονται μέχρι σήμερα. Και ενώ είχαμε μέχρι εκείνη την περίοδο τη δυνατότητα να βρισκόμαστε 700 άτομα σε 8 διαφορετικά νησιά, όταν ήρθε η πανδημία, με άλλες 1.000 θέσεις μέχρι πλατφόρμας, αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει 1.700 από τα μέλη του, που είναι 20.000 όλες οι Κυκλάδες, και να αξιοποιεί τη τεχνολογία για να μειώνει τα μειονεκτήματα της θαλάσσιας γεωγραφικής μας θέσης. Έχουμε εργαστεί με πάθος όλο αυτό το χρονικό διάστημα και γι' αυτό σήμερα που βλέπουμε αυτή την εξέλιξη, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε την σημασία αυτής της πρωτοβουλίας και σαν επιμελητήριο μπορώ να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι, όπως ξέρει και ο κ. Δήμαρχος και έχουμε δηλώσει και στην Amazon, ότι θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, προκειμένου να έρθει όσο γίνεται καλύτερο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα για την Νάξο και το Δήμο των Μικρών Κυκλάδων, αλλά και γιατί όχι, ως πιλωτικό project να επεκταθεί στη συνέχεια και στα υπόλοιπα νησιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς στο βήμα τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Κυριάκο Ιερακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Φιλιάδωνη, κύριε βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητά στελέχη της αυτοδιοίκησης των επιμελητηρίων. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί νομίζω ότι συντελείται ακόμη μια πολύ σημαντική μετάβαση σε αυτό το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ομάδας του, για να μπορέσει η Ελλάδα πραγματικά να αλλάξει επίπεδο σε σχέση με το πώς παρέχει υπηρεσίες. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία νομίζω έχουν ενδιαφέρον σε σχέση με τη σημερινή παρουσίαση είναι αυτά τα οποία ακούστηκαν πριν. Καταρχήν, είναι από τον Δήμαρχο, πώς το παρελθόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρόν και το μέλλον και όλα αυτά μαζί λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους και πρέπει να μπορείς να προβάλλεις μαζί. Ο φίλος μου ο Περιφερειάρχης έκανε μια καταπληκτική ομιλία, στην οποία ουσιαστικά δείχνει πώς το Αιγαίο μπορεί πραγματικά να γίνει μια λίμνη, μια θάλασσα καινοτομίας και να απελευθερώσει τεράστιες δυνατότητες και των πανεπιστημίων του και των εταιριών του και του φυσικού χώρου και κυρίως των ανθρώπων του. Πράγματα τα οποία βασικά συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο αποκαλούμε ψηφιακό μετασχηματισμό, αν θέλετε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όταν το σχεδιάζαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα χρόνια της αντιπολίτευσης, έχει να κάνει με πολλές μικρές αλλαγές, οι οποίες αθροιζόμενες γίνονται γινόμενο. Αυτό είναι νομίζω το μάθημα του GAP-GR, αν δεν κανείς, στις χιλιάδες υπηρεσίες που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Πλέον μιλάμε για χιλιάδες, γιατί είναι πάνω από 1.500 και πολύ σύντομα θα είναι 2.000, 3.000, 4.000. Όσες και οι διαδικασίες του κράτους οι οποίες καταγράφονται, οι οποίες αθροιζόμενες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε το κράτος. Ξεκινήσαμε από 9 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2018 και φέτος θα χτυπήσουμε το 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές. Αν κάνει κανείς τη διαίρεση, βασικά μιλάμε ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει γλιτώσει περίπου 100 ουρές και πάνω. Θα μιλάμε για 120 ουρές για κάθε 20 πολίτη μας περίπου. Και αυτό το πράγμα που υπόθηκε και πριν δεν θα το φανταζόταν εύκολα κανείς πριν από λίγα χρόνια, όταν έβλεπε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ελληνική γραφειοκρατία ή την τυπική αλληλεπίδραση που είχαμε με το κράτος, σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, βαθμίδα της διοίκησής μου. Όμως μπορούσε κανείς να το σκιαγραφίσει στα μάτια πολλών από τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την ομιλία. Οι οποίοι πολλοί ήταν στο εξωτερικό, πολλοί ήταν σε πολύ πετυχημένες εταιρείες, πολλοί ήταν στελέχοι του ελληνικού δημοσίου. Που έβλεπαν πώς μπορούσαν να αλλάξουν πράγματα και απλώς περίμεναν αυτό να γίνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχει γίνει να το αναφέρω ξανά, ένα άρθρο που είχε γράψει, ίσως το αναφέρω πριν ο Περιφερειάρχης τα χρόνια της κρίσης,
ένας σπουδαίος αρθρογράφος του New York Times, ο Thomas Friedman, το 2009, αφού είχαμε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, που έλεγε λίγο πολύ ότι δεν θα κοιτάει τα σπρέτζα, αλλά θα κοιτάει τι θα κάνουν οι νέοι Έλληνες. Αν τους δεις να φεύγουν πουλά, αν τους δεις να μένουν, κάποιους να έρχονται ξεκίνα να αγοράζεις. Και παρατηρούμε πόσοι από εσάς ουσιαστικά γύρισαν αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτή τη θάλασσα καινοτομίας που μόλις υπόθηκε, σε αυτή τη χώρα καινοτομίας, εγώ θα πω, που απελευθερώνει τεράστιες δυνατότητες. Έχουμε συνεργαστεί στενά, γιατί αυτό είναι όντως ένα ταμπού που πρέπει να σπάσει. Τα τέσσερα υπουργεία συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά των ελληνικών πανεπιστημίων, αυτή είναι η δουλειά όλων μας, να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτές τις γέφυρες συνεργασίας. Αυτό ζητάει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτό ζητάει βασικά το προϊόν αυτής της χώρας, απελευθέρωση δυνατοτήτων. Και αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε ήταν σε αυτή τη συγκεκριμένη, σε αυτό το συγκεκριμένο project, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, να μπορέσουμε να συνθέσουμε δυνατότητες πολλών ελληνικών εταιριών, πολυεθνικών και εγχώριων, startups, δομών του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτείας κεντρικά, και να δούμε πώς συνθέτοντας όλες αυτές τις δυνατότητες, με πολλές μικρές αλλαγές, γιατί αυτό που θα λέγαμε ότι είναι ένα έξυπνο νησί δεν είναι ένα μεγάλο πράγμα, είναι πολλά μικρά πράγματα, τα οποία όμως όλα μαζί γίνονται γινόμενο, να μπορέσουμε να δούμε πώς ξεκινώντας από την Άξο, με την αλλαγή της Amazon Web Services, και ευχαριστούμε θερμά την AWS, ευχαριστούμε θερμά εσένα προσωπικά, Κάμερον, και την ομάδα σου, να δούμε πώς θα μπορούσε ένα έξυπνο νησί να μοιάζει και για τη χώρα μας και για τις άλλες χώρες. Να αποτελέσει και η Στάτη, να αποτελέσει παράδειγμα. Αθροίζοντας, σωρεύοντας δυνατότητες της ελληνικής αγοράς, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, ενέργειας, τραπεζικής και του κράτους. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει από εδώ. Η κυβέρνηση επενδύει συνολικά στις έξυπνες πόλεις. 320 εκατομμύρια ευρώ σε συνεργασία με τον Άδωνη θα δοθούν στους 332 δήμους της χώρας. Κύριε Δήμαρχε, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα έχετε ένα budget λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ. Όπου μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, όχι μόνο κεντρικά η πολιτεία, όχι μόνο τα υπουργεία, όχι μόνο τα μεγάλα οριζόντια έργα, αλλά και η αυτοδιοίκηση, που βασικά είστε οι αισθητήρες της δημοκρατίας, μιας και μιλάμε για sensors, είστε η πρώτη γραμμή, θα μπορέσετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες εξυπηρετούνται. Πώς, σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας. Από drones, όπως είδαμε στο βίντεο, τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν φάρμακα σε απομακρυσμένα σημεία, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, υπηρεσίες που κάνουν μια μαρίνα έξυπνη ή έναν οποιονδήποτε χώρο έξυπνο, πολλές μικρές αλλαγές, οι οποίες αθροιζόμενες κάνουν μια πολύ μεγάλη αλλαγή, αυτή που βασικά περίμενε να απελευθερωθεί τόσα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. In the message to Amazon, we're grateful for the fact that you're increasing your footprint in Greece, that you're bringing people over from all over the world, and we believe firmly that this is only the beginning in our mutual relationship. We believe that this country has a huge potential. You saw it with our first cloud policy. You will see it now at Naxos, at the establishment of the Smart Island, and this is only the beginning. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη. Αστιπάλαια, Τήλος, Χάλκη, Σύρος, τώρα Νάξος, στην πρωτοπορία της τεχνολογίας, έχουν όμως και μία κοινή συνισταμένη και περιφερειάρχα, άξιο περιφερειάρχη. Σε εμάς θα πούμε σε επενδυτές, είτε είναι η Volkswagen, είτε είναι η Onyx, είτε είναι τώρα η Amazon Web Services, ότι θα πάνε σε έναν τόπο που είναι ευπρόσδεκτοι και δεν θα μπλέξουν στη γραφειοκρατία. Και θέλω να συγχαρώ γι' αυτό. Γιατί αναφέρουμε εμείς όλες αυτές τις πρωτοπόρες επενδύσεις στα νησιά μας, εμπιστευόμαστε εσάς και την ομάδα που έχετε. Δεσιμότατε. Κύριε συνάδελφε, Υπουργέ Γιάκο Πιερακάκη, dear friend from the embassy, dear Eric, κύριε συνάδελφε βουλευτές, κύριε έπαρχε, κύριε δήμαρχε προφανώς, κύριε και κύριε Γενικέ. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μου η τιμή που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Dear Cameron, it's 2.5 years that we first signed with Κυριάκος our memorandum of understanding. In a difficult day, I remember there was a strike and we couldn't reach the ministry. And we had a little bit of adventure at that time. And we had a
from the first time a big ambition that we will be able to welcome Amazon Web Services in Greece and do many things together. I want to personally thank you because you kept your word and you're still coming to Greece, but I'm waiting your promise to be fulfilled by transferring your home to Athens from Rome. You will permit me to switch to the Greek language for official reasons. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη υπερηφάνεια που είμαι εδώ σήμερα. Ο φίλος μου ο Γιάννης Βρούτσης, όταν συζητάγαμε τότε για τον ήλιο και τον Άτλαντα στο Υπουργείο Εργασίας και μιλάμε το πώς να κάνουμε τις πλατφόρμες ηλεκτρονικές στην πιο πριν πιερακάκι περίοδο, όταν ακόμα αυτά ήταν δύσκολα, γιατί μετά έρθει το πιερακάκι τα έκανε εύκολα. Ξέρει πόσο είχαμε την αγωνία να μπορέσουμε να φέρουμε στην Ελλάδα πραγματικά σπουδαίες και μεγάλες επενδύσεις. Και είμαι, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά υπερήφανος. Δείτε μόνο τη σημερινή μέρα. Σήμερα ερχόμαστε εδώ για να συμβολήσουμε την παρουσία μας οι δύο υπουργοί και όλοι εσείς μια πολύ μεγάλη είδηση. Η Amazon Web Services είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη. Και αυτό που πιλωτικά κάνει η Amazon Web Services σήμερα εδώ στην Άξο, σε συνεργασία με μία πλειάδα σπουδαίων εταιριών, από μεγάλες τράπεζες μέχρι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, εδώ ωφελήσει μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι προφανές και όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά θα αποτελέσει από αύριο διεθνές πρώτο θέμα. Και η εφαρμογή αυτών των έξυπνων τεχνολογιών στην Άξο, που θα αποτελέσει πρότυπο την εφαρμογή τέτοιου τύπου τεχνολογιών σε όλα τα νησιά του κόσμου, θα διαφημίσει την Άξο, τις Κυκλάδες και την Ελλάδα στα πέρατα της οικουμένης. Αυτή είναι η δύναμη μιας εταιρείας όπως η Amazon Web Services. Είναι πολύ πάνω από μία επένδυση και πολύ πάνω από μία βελτίωση καθημερινότητας. Είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα της καινοτομίας, η Ελλάδα της πρωτοπορίας, η Ελλάδα που μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Ερχόμενοι εδώ με τον Κυριάκο, εμείς το ξέραμε γιατί είχαμε συμμετάσχει διαπραγμάτευση, περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση από τη Νέα Υόρκη, έγινε η ανακοίνωση της μεγάλης επενδύσεως της Digital Realty Lambda Helix στην Κρήτη. 100 εκατομμύρια επένδυση για data center στην Κρήτη. Μία ανακοίνωση που γίνεται 5 μέρες μετά την ανακοίνωση του μεγάλου data center της Google. Μία ανακοίνωση που ήρθε μετά από την ανακοίνωση Amazon Web Services και τη συνεργασία τους για data center στην Ελλάδα. Και βεβαίως μετά από την ανακοίνωση της Microsoft, μετά από την ανακοίνωση της Pfizer, μετά από την ανακοίνωση της Deloitte, μετά από την ανακοίνωση της Cisco. Η Ελλάδα καταφέρνει και προσελκύει αυτά τα τρία χρόνια όχι απλές επενδύσεις, αγαπητέ Περιφερειάρχα και αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, σας συγχαίρω για τη συμβολή σας σήμερα να είμαστε εδώ και να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα για την Άξο. Γιατί εσείς με την φιλοξενία και την ζέση που υποστηρίζετε το εγχείρημα αυτό, δίνετε μια εκπληκτική ευκαιρία στους κατοίκους της Άξου. Και να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη, αλλά μην κορυδευόμαστε. Η Άξο είναι ένας τουριστικός προορισμός. Η διαφήμιση που θα δεχθεί το νησί αυτό πρόεδρο του Μελητηρίου θα επιστρέψει στους κατοίκους με πολλαπλά ωφέλη. Αλλά σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό το καλό πνεύμα συνεργασίας το οποίο επιδείξατε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συνθέτουν την Ελλάδα που θέλουμε. Την Ελλάδα που ξεφεύγει από τη μιζέρια του παρελθόντος. Και ξέρω ότι είμαστε σε μια εποχή περίεργη. Ο πόλεμος και οι προκλήσεις, ιδιαίτερα της ενεργειακής κρίσης που έχει φέρει μπροστά μας και ο πληθωρισμός, δημιουργούν όμως πολύ μεγάλες αγωνίες. Άνθρωποι είμαστε και είναι λογικό να φοβόμαστε. Όμως αυτές τις αγωνίες που όλοι έχουμε στην Ευρώπη, δεν την πούνε η Ελλάδα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, φέτος πετυχαίνει τριπλό ρεκόρ. Ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων, μπορούμε πια να το πούμε με βεβαιότητα, πολύ πάνω από το 2019. Ρεκόρ εξαγωγών, πάνω από 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία, 47 δισεκατομμύρια ευρώ φτάσει σε αξία, το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, πάνω από το 42% του ΕΠ, όταν το 2010 Κυριάκο ήταν κάτω από το 20% του ΕΠ, οι εξαγωγές, και ρεκόρ επενδύσεων. Το 2021 η Ελλάδα είχε ρεκόρ επενδύσεων των τελευταίων 29 ετών και το 2022 είμαι στην ευχάριστη να σας πω ότι ήδη πια είμαστε σε ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών.
με σχέδιο, με εργατικότητα, με επιμονή και αξιοποιώντας δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ένα, την εκπληκτική δυνατότητα και εργατικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος στο παρελθόν είχε πολύ συκοφαντηθεί, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Έλληνας και επινοητικός και εργατικός και δραστήριος είναι. Και ναι, κύριε Περιφερειάρχη, το πιάσατε ωραία. Γι' αυτό σας θαυμάζω. Οι αντιλώσεις ιδεολογικές του παρελθόντος θα έλεγαν δεν μπορεί να είναι μαζί το σημάδι της ελληνικής δημοκρατίας και η Amazon, η Cisco, η Eurobank, η Deloitte. Θα ήταν έγκλημα καθοσιώσεως πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα αυτά. Αυτά όμως τα αφήσαμε πίσω μας. Είναι μιζέρια. Ελλάδα του παρελθόντος. Ελλάδα του μέλλοντος είναι Ελλάδα που καλωσορίζει τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις, να ξέρετε, πηγαίνουν στις χώρες εκείνες που τις θέλουν περισσότερο και μένουν στις χώρες εκείνες που τις ευγνωμονούν περισσότερο. Αλλιώς σηκώνεται και εδώ και πάνε σε άλλες χώρες. Αυτό αργήσαμε να το καταλάβουμε λίγο στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω πια το έχουμε καταλάβει καλά. Και θέλω να διαβεβαιώσω κλείνοντας την Amazon Web Services, αν και πιστεύω πια το έχετε καταλάβει, η ομάδα σας είναι εξαιρετική στην Ελλάδα, Mr. Brooks, dear Mr. Cameron, your team is fantastic here, Greece. I had the honor to be in your offices in Marousi some months ago and see the progress you've done. And I'm totally sure that you will be convinced to trust Greece even more in the months to come to do a lot of things more together. As a last comment, I have to say to my friend Eric that I'm more than honored and happy that during my term, US investments in Greece have been accelerated in a rhythm that has never been before. It proves that our relationships are not only strong politically and military, but it is real strong in the economic field, which is even more important. And I have to tell you a very short story. When we were in the first days of our cabinet with Kyriakos Kerakakis, which... Δώστε ένα χειροκρότημα τον Κυριάκο Κερακάκη! Τώρα, πέρα από το ασκήτημα. Υπάρχει άλλος υπουργός τέτοιος. Σε βάζει τον εαυτό μου στη γης από κάτω. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε, να ξέρετε την πραγματική ιστορία πώς γίνεται η δουλειά, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Φόρτομα. Πάμε να αναλάβουμε. Sorry for the break. Πάμε να αναλάβουμε διακυβέρνηση και θέλουμε να φέρουμε αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Και τι ανακαλύπτουμε. Ότι η Ελλάδα είναι καμιά δεκαπενταετία σε μια λίστα 301 των ΗΠΑ όπου μπαίναν οι χώρες που δεν πληρώναν πνευματικά δικαιώματα σε αμερικανικές εταιρείες. Και με τον αμερικάνικο νόμο απαγορευότανε να γίνονται αμερικανικές επενδύσεις ψηλής τεχνολογίας σε αυτές τις χώρες καθώς να θεωρούνται χώρες πειρατές. 15 χρόνια μας θεωρούσαν χώρα πειρατική, σαν να είμαστε αφρικανική χώρα που κυβερνάται από φυλάρχους. Και τι κάναμε, πήγα τη Σεπτέμβριο του 19 στην Αμερική, πλήρωσα, βγήκαμε από τη λίστα και ξεκινήσαμε να μιλάμε, φέρουμε επενδύσεις και μου έφερε 100 από τότε. Άντε αυτό το εξηγεί στο ένας προηγούμενος, πώς λέμε. Δεν λέω περισσότερα, δεν θέλω να βγάλω τα πιθά από την χώρα. Κατά συνέπεια, μια καινούργια μέρα ξεκινά, όχι μόνο για την Άξο, όχι μόνο για την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, γιατί δεν περιφερειάρχα, αλλά μία μέρα για την Ελλάδα καινούργια. Όπου θα φέρει τα παιδιά μας πίσω, αυτά που φύγανε την εποχή της κρίσης, και θα κάνουν Ελλάδα αυτό που μπορεί να είναι. Πρωταγωνίστρια στη νέα εποχή. Thank you very much for being here. Γενικό Γραμματέα Ισοτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουκουλάκη, τον συνεργάτη. Αντιλαμβάνεστε όλη τη δυσκολία που ήταν. Ήταν κάτι αρκετά ανεκδοτικό να είναι σχεδόν πριν το τέλος, που πραγματικά δεν ξέρω πού να επικεντρωθώ μετά από αυτές τις τοποθετήσεις. Επιτρέψτε μου όμως, εδεσιμότητα κύριε Υπουργή, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε και πρόεδρε του Μαγειτερίου, αγαπητοί φορείς, φίλοι, διότι στην Άξο είμαστε φίλοι.
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως κομμάτι αυτής της υπέροχης κυβέρνησης που όμοιά της δεν υπάρχει, γιατί ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με τόσο συστηματικό τρόπο, με τέτοια ένταση και με τέτοια ειδική μέρημνα για τα νησιά. Και νομίζω και η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη και των κυρίων Υπουργών, αλλά και η παρουσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όχι απλώς σε μια ανακοίνωση, αλλά ενδεχομένως για τον λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ, να έχουμε συμβάλει όλοι, δείχνοντας το αυτονόητο. Από τον Ιούλιο του 2019, που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υψηλά τον πήχη στα θέματα της νησιωτικότητας, τρία χρόνια μετά, είμαστε εδώ να συζητάμε για την νησιωτικότητα, όχι ως μια θεωρητική έννοια στα πανεπιστήμια, αλλά κάτι το οποίο όλοι εσείς το ζείτε, και ειδικά όσοι γνωριζόμαστε και το αποτέλεσμα προσπαθούμε να δώσουμε. Επιτρέψτε μου αρχικά να μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και τη δέσμευση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλαγιωτάκη για τη στήριξη στην πρωτοβουλία και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ζητήθηκε η ενεργοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ. Κυρίως όμως στην αρχή του εγχειρήματος, όταν ενδεχομένως μια πολύ κλειστή ομάδα αποφάσιζε να κάνει αυτό το πολύ σπουδαίο βήμα. Εμπιστευόμενη την ελληνική κυβέρνηση, εμπιστευόμενη τα ελληνικά νησιά και δίνοντας τη δυνατότητα να δείξουμε ότι η Ελλάδα δημιουργεί, η Ελλάδα καινοτομεί και μπορεί να δημιουργήσει και σε τομείς πέρα από αυτούς που αναμένεται. Η συμβολή μας ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρέπει να θεωρείται δεδομένη, διαρκής και πολυεπίπεδη. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σε επίπεδο κράτους μια σπουδαία αλλαγή, έως και κοσμογονία, αλλαγών στην ψηφιακή διάσταση καθημερινότητας και αυτό οφείλεται στη συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και την βούληση των δικών μας Υπουργείων να μετέχουμε αυτής της μεγάλης αλλαγής ως κυβέρνηση, προσπαθώντας να φέρουμε την καθημερινότητα του πολίτη και του επιχειρηματία πιο κοντά στην πραγματικότητα, ώστε να είναι ορατό. Η πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη μικρή κλίμακα ενός νησιού είναι πρόκληση και ευκαιρία πάνω στην οποία φιλοδοξούμε να επενδύσουμε, αξιοποιώντας αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία της Amazon να επιλέξει την Άξο για την υλοποίηση του πιλωτικού Smart Island. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ στην αξία και αυτό το οποίο συζητούσαμε, αγαπητέ Κάμερον, για το value της πρωτοβουλίας αυτής. Πρώτον, αντιλαμβανόμαστε και χαιρόμαστε που η Amazon επιλέγει την ελληνική νησιωτικότητα για να δοκιμάσει προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι όπως συζητήσαμε, είναι ένα ζωντανό εργαστήριο που μπορεί να αποτελέσει ικανό παράδειγμα παγκόσμια και τοπικά και ευρωπαϊκά. Δεύτερον, δίνει μεγάλη αξία στην εθνική προσπάθεια για τη συμπερίληψη των ειδικών περιοχών όπως τα νησιά μας στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και τρίτον, να φέρει την καινοτομία και να την κάνει πιο προσιτή στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα επιχειρηματία. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε αυτό το οποίο βιώνουμε τους τελευταίους μήνες συνεργαζόμενοι με την εξαιρετική ομάδα της Amazon και τους συνεργάτες. Στην αξία η οποία παράγεται για την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες που θα ήθελα παρακαλώ να μην την ξεχνάμε, διότι η Νάξος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της Πολυνησίας, είναι μια μικρογραφία της ελληνικής νησιωτικότητας. Ήδη η πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής και συμπαραστάτης για τον πολίτη, τον επιχειρηματία και τον επισκέπτη και αναμένεται να έχει ορατά αποτελέσματα πολύ σύντομα. Γιατί η Νάξος είναι μια μικρογραφία της νησιωτικότητας, έχουμε ένα μεγάλο δήμο και σπουδαία μικρά νησιά τα οποία εξαρτώνται από αυτόν. Όταν σβήσουν τα φώτα, όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο κάτοικος στην Ηρακλειά, στην Δονούσα, στον τρόπο που θα μετακινηθεί ή στον τρόπο που θα εξυπηρετηθεί. Είναι ένα νησί με έντονες αντιθέσεις, αλλά και με ένα διάσημο μπραντ. Αυτά είναι δεδομένα. Η συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ως φορέας δημόσιας πολιτικής για τα νησιά, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε σε αυτές τις συνέργειες και τις συμπράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τις οποίες όλοι επικαλεστήκαμε. Η επόμενη μέρα, όταν σβήσουν τα φώτα, είναι πώς κεφαλαιοποιούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε αρκετά νησιά, κύριε Μπρούξ, για να υλοποιήσουμε που περιμένουν την προσπάθεια αυτή. Δεύτερον, σχεδιάζουμε ήδη μαζί με την ομάδα της Amazon δράσεις με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές, το ρόλο του λιμενικού σώματος, σε μια καθημερινότητα η οποία αναμένεται να αλλάξει. Για μας, η εμπλοκή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περνάει από τρία επίπεδα. Στη διαχείριση μιας καθημερινότητας που έχει να κάνει με το 1 εκατομμύριο επισκέπτες και κατοίκους που διακινούνται μέσω του λιμανιού, η Νάξος είναι για μας ο σημαντικότερος κόμβος ακτοπλοϊκός σε όλη τη χώρα, εκτός του Πειραιά,
28 αφιξοαναχωρήσεις πλοίων, όπου τον Αύγουστο έφτασαν τους 303.000 μετακινούμενους. Αυτός ο όγκος είναι ο πληθυσμός ο οποίος πρέπει να καταλάβει τι σπουδαίο γίνεται στην Άξο, αλλά κυρίως πρέπει να διαχειριστούμε μια καθημερινότητα η οποία πιέζει και πρέπει να δώσουμε εργαλεία και στους άνδρες και στις γυναίκες του λιμενικού σώματος, αλλά κυρίως στον προορισμό. Το δεύτερο, η δεύτερη πρωτοβουλία την οποία στηρίζουμε στην προσπάθεια αυτή και έχουμε άμεση εμπλοκή, σχετίζεται με τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού διδήμου, The First Digital Twins, για τις δημόσιες υποδομές και τα λιμάνια. Είναι μια καινοτομία που σκοπεύουμε να τη λειτουργήσουμε μαζί, να δοκιμάσουμε και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες cloud που προσφέρει η Amazon, να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε εργαλεία για τον έλεγχο της γύρας των υποδομών, πράγματα που η καθημερινότητα μας έχει δείξει. Όλοι γνωρίζετε τις εικόνες του Σκοπελίτη, του Express Σκοπελίτη, εδώ στην Άξο και στις μικρές κυκλάδες, να προσπαθεί να δέσει σε όχι και τόσο ασφαλή λιμάνια. Αυτό το οποίο δέχεται το Αιγαίο, η δύναμη της θάλασσας, σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μάτια παντού. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μπορούμε να προβλέψουμε, να επενδύσουμε εγκαίρως και να δώσουμε μια καθημερινότητα η οποία είναι ορατή. Ορατή στον κάτοικο που πρέπει να φτάσει στο νησί του και να φτάσει επαρκώς και με όλη την πληροφορία. Και τρίτον, στην ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, επενδύουμε ήδη μαζί με το Δήμο στην απομακρυσμένη διαχείριση και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την απομακρυσμένη διαχείριση των πόρων για το πολύτιμο αγαθό του νερού. Με αυτά τα λίγα λόγια, πολύ πρακτικά, πολλή δουλειά, είμαστε εδώ ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ίσως για πολλά χρόνια απώντες από την πραγματικότητα, πλέον όμως με την εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Γιάννη Βλαχιωτάκη, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Καλώς στο βήμα τον καινούργιο φίλο της Νάξου, τον Κάμερον Μπρουκς, ο οποίος επισκέφθηκε την Άξο για δεύτερη φορά. Την αγάπησα από την πρώτη φορά και σκεφτείτε ότι πήγαμε μαζί και σε πανηγύρι και γλεντήσαμε και το απόλαυσε. Καλώς ήρθες, Κάμερον Μπρουκς. Το γενικό διευθυντή της Αμαγούς. Thank you, Mr. Mayor. Most esteemed ministers, Pirakakis, Goliadas, Secretary General Kotelakis, Mr. Governor, honored guests, I got the tea, next service. Eome Poli, Wime Kepali, Sto Omer Fon Diseases. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. When I first came to Greece back in 2020, I was amazed by the beautiful landscape, the lovely mild weather, the mix of ancient and modern, the friendliness of the people, and the vibrant communities. Several visits since, and a year and a half after Amazon Web Services opened our first office in Athens, I'm most impressed by the creativity and dynamism of our Greek colleagues and the fast-paced digital transformation of the public sector. That has led to better services for Greek citizens. I strongly believe in Greece's potential to become a paradigm of digital transformation and in the talent to drive this process forward. Greece has grasped how cloud technologies can help the public and the private sector to immensely improve processes, services, and products. Ultimately, this means faster growth and innovation, as well as a better quality of life for all. Minister Pirakakis and his team have done amazing work here that I know is widely recognized by companies big and small, Greek and foreign, including several foreign governments, and most importantly, the majority of Greeks. Amid the pandemic, we also witnessed Greece attracting significant foreign investment. Many global companies have set up or expanded their operations over the past years, with a particular focus on innovation. Congratulations to Minister Ioannidis and his ministry for these stellar results. Our presence here today is testament of Greece's ability to attract global companies like ours. On behalf of Amazon Web Services, I want to say this. We are here to stay. We intend to continue investing in Greece
and we want to take part in your country's journey to digital transformation, providing tools and solutions for the public sector, communities, and businesses, large and small, in the coming years. In Greece, we've already carried through some highly commended projects that are proof of the vast opportunities offered by the cloud. Both the embolio.gov.gr vaccination rollout platform and the passenger locator form, or as you probably know it, the PLF platform, set up in the early days of the pandemic, run on AWS Cloud. In fact, the EU PLF platform, adopted by countries such as Italy and France, was modeled after the Greek one, an example of Greece paving the way and help keeping EU citizens safe. This is only a small sample of what we can do to support critical services offered by the government to citizens and businesses. We have an impressive track record of working with local authorities in smart city projects around the world, from traffic management and smart parking to improving city services. AWS can help create more personalized, greener, safer, and overall better experiences for residents. We have done it for cities such as Chicago, London, Heidelberg, Nice, and many more. And we are now bringing this know-how to Naxos with our first ever smart island worldwide, a pilot project powered by AWS and developed in partnership with over 20 Greek and international companies offering smart solutions running on AWS Cloud. Islands and remote communities face their own unique set of challenges in terms of infrastructure management, service provision, and opportunities for economic growth. Geography, however, also makes islands ideal laboratories for technological, environmental, and business innovation. For this pilot, the island of Naxos was chosen for its size, location, connectivity, and potential to take advantage of the full range of benefits of such a project. It is the largest in the Kyklades Island complex, home to 22,000 residents year-round, and welcomes 130,000 plus tourists during the summer. Currently, the island must deal with the same challenges most Greek islands face. Residents of mountainous areas and those living in nearby small islands, such as Heraklia or Thonousia, are the most disadvantaged. The limited transportation options to Chora, the island's main settlement, triggers various problems such as limited access to health services. Furthermore, the road network, the local marina, the parking lots, water supply, waste management, power generation, and even port infrastructure face quite a stress, especially during the summer. Smart Island uses cloud-enabled technologies to improve the quality of life on the island year-round, with permanent residents benefiting first and foremost. Furthermore, it aspires to make Naxos an even more attractive destination for tourists and digital nomads seeking a temporary home. We are starting from Naxos, but plan to take the best practices and lessons learned to other islands, rural areas, and cities across Greece and beyond. Okay. Another Naxos resident. Benefit from Smart Islands. And having chosen Greece to develop our first Smart Island pilot across the world, we at AWS want to position Greece as the global leader and ambassador in exporting Smart Island technology know-how to the rest of the world through the AWS Smart Territory Framework. This is a standardized open source offering that brings together the individual Smart Island solutions. We are confident that we can make it happen. Our journey has just begun, but we wouldn't be at this point today without the full support of the Greek government, particularly the Ministry of Digital Governance, the Ministry of Development Investments, the Ministries of Health, the Ministry of Shipping and Insular Policy, the support of local authorities, including the South Aegean region, and the municipality of Naxos and the Spalaki Kyklades, as well as the encouragement of the United States Embassy. On behalf of AWS, I want to thank them all for being with us every step of the way to make this happen. I especially want to thank the people of Naxos and Mayor Leonos, who contributed greatly to developing this pilot by advising us on the island's particular needs and challenges. As the head of public sector business in Europe at AWS, I have seen great results for citizens and businesses when the public and private sector work together
to leverage the vast capabilities of AWS Cloud. Smart Island is the latest in a series of projects we have worked with the private sector and the Greek government, and it will also turn out to be a global case study of digital transformation. In the past year, AWS and our partners in the technology, telecommunications, transport, business services, and tourism sectors have visited Naxos several times and worked endless hours remotely to bring Smart Island to life. Together, we designed and implemented a range of smart solutions running on AWS Cloud across four pillars: sustainability, telehealth, leisure, and digital skills. We've developed and are gradually delivering Smart Island sub-projects under these pillars. First, solutions smartening existing infrastructure, such as the Naxos Marina, using advanced IoT technologies and sensors, smart street lighting, smart waste and water management, microclimatic and weather stations, and fire monitoring outposts. By making infrastructure more efficient and environmentally friendly, Smart Island will help Naxos increase its resiliency and enhance its sustainability credentials. Second, solutions for mobility, such as smart taxi payments, smart parking sensors, a smart grid network for electric vehicles, and for facilitating the transport of goods, such as smart lockers for mail and parcel delivery. Third, vessel monitoring and reporting from a coastline tower, which facilitates the work of port authorities and makes available a wealth of data that can be used by passengers and local businesses. Fourth, solutions for primary healthcare, such as blood sample and medical supplies transfers via drone between Naxos and other small Kyklades islands, and a telemedicine service connecting patients to specialized doctors at a distance. Fifth, an online booking system for citizen services as well as for museums and other local attractions that can also act as a one-stop shop for information like opening hours, closest pharmacies, markets, and so on, and an online food and supplies ordering service. Lastly, we are also introducing tailor-made trainings for public officials, civil servants, and residents of the South Aegean region, giving them the opportunity to improve their digital skills and take advantage of the new opportunities that technology offers. All of these have been designed and developed with our partners, Greek and international companies, big and small, have joined forces to realize the vision of an island harnessing technology to offer better quality of life for its people. Technology companies such as Cisco, Altus, Onyx Technologies, and Sparkworks, and innovative Greek startups such as IoTech, Lambda Automata, SAMI, and Troubleotopus. Telcos Vodafone and Nova, and our training partner OTE Academy, management consultancy Deloitte, Elta Courier, and an online delivery platform eFood, Eurobank, and the Unis Energy Group specializing in renewable energy. These are companies that have been joined by wider public sector organizations, including the National Center of Scientific Research, Demokritos, the Aegean Norean Center, the Kyklades Chamber of Commerce, FIPA, the Greek Manpower Organization, DAFNI, the Network of Sustainable Greek Islands. I want to thank you all for the dedication to the Smart Island project and for all the ideas, knowledge, work hours, services, and infrastructure, and above all, for the amazing people who've contributed to this project. And to everyone here tonight, I urge you to visit the Naxos Town Hall tonight and tomorrow. With Eurobank's support, we set up an exhibition for you to meet with our partners and find out more about the cutting-edge technologies and solutions developed by each one of them to make Smart Island, the first AWS Smart Island project worldwide, happen. Nikos Kantzantzakis said, okay, hold on. Ότι δεν συνέβη είναι ότι δεν προωθήσαμε αρκετά. Which means the non-existent is whatever we have not sufficiently desired. From conception to reality, it is the excitement
ambition, and steadfast commitment of our people that helps overcome challenges, drive change, and use technology to deliver a better future for all. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους απόψε που παραστήκατε εδώ. Ολοκληρώσαμε την παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε τώρα στο Δημαρχείο 8 με 9 με τις επισκέψεις που μπορούμε να κάνουμε στους χορηγούς και συνεργάτες της partners της Amazon Web Services. Και επίσης αύριο θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 στο Δημαρχείο για να ενημερωθείτε γιατί τι ακριβώς θα πραγματοποιήσουν και θα παρουσιάσουν ποια καινοτομία στο Δήμο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.